Ήθελα να συναντήσω λίγο εδώ τους χαζούλιδες. Χρόνια και ζαμάνια σε αυτή την παλιά γειτονιά, ρε γαμότο. Πού είσαι, τι λέει, φίλε. Τι είναι αυτό, από πού ήρθες? Από το Πακιστάν, κατευθείαν με φέρανε. Εδώ πως το καράβι. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Άστο, θα σου πω μόνο αυτό. Καταρχάς, τι πάτημα έχει πάνω. Είναι άκρος επικίνδυνο. Γιατί? Τι έχεις βάλει, να σου πάει ρεύμα? Ικανός έχω για κάτι. Σήκωσέ το λίγο. Όχι, δεν θέλω, κάτω εσύ. Έλα ρε, κούμπα το λίγο. Όχι, εσύ κάτω. Έλα, να σε τραβήξω εγώ. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω. Να σε τραβήξω και να το... Δεν θέλω, όχι, έχει σταμάτη. Είμαι σίγουρος... Έχει γερμό, έχει γερμό. Απλά θέλω να δεις πόσο ευαίσθητος είναι, κάτω έτσι. Είναι μεσημέρι, όχι Σταύρο. Κάτω έτσι. Όχι. Θα σκοτωθείς. Κοίτα εδώ ρε ο άλλος. Ω, να σου κάνω. Τι πήγε και πήρε ο άνθρωπος, μαλάκα. Όχι ρε φίλε, το θέμα δεν είναι να πέσω. Αυτό θες να δεις από μένα να πέφτω, να χτυπάω. Εδώ, και βάζεις... τον κάτσε εδώ. Ναι, και βάζεις αντίσταση στο πόδι εκεί πέρα πίσω. Και όταν πατήσεις φρένα, πίσω το σώμα. Πώς αρπέζει. Είναι στο αργό τώρα, τώρα είναι στο αργό. Όπα, μα λέγα, αυτό αρπάζει πολύ. Φοβάμαι, είναι στο αργό τώρα. Είναι στο αργό. Δώσε! Αλλά βράθη κιόλας. Ναι ρε, πάτα μία. Όχι. Τέρμα, πάτα μία τέρμα. Πάτα τέρμα, πάτα τέρμα. Πάτα τέρμα! Πάτα μία! Τι το πήρες αυτό το πράγμα, ρε! Κάμω το διάολο, πάτα μία τέρμα να δεις! Δεν είναι ντούρο! Συγγνώμη, μπροστά είναι, προς το κίνητο. Μπρος πίσω. Όντως. Αλλά είναι στη μισή δύναμη τώρα, ρε. Μαλάκα, όντως είναι δική κίνητο αυτό το πράγμα. Θα βρω. Δεν ξέρω. Μαλάκα, πάτσεις λίγο τέρμα, γκάζι. Το πάτσε τέρμα, ναι, αλλά δεν είναι, δεν ξέρω. Ωραία, ξαναπάρω το άλλο να το βάλω στο τέρμα turbo όλα full. Όχι, όχι, ούτε καν. Να ξεκινάει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άντε να βγάλεις. Ο Βασίλης άρχισε να τα ανοίγει και πήγε να φάει για τις σούπες. Ή την γράφει μπρος πίσω. Όχι, μπορεί να φορέσουμε και τα κράνη. Από εδώ, μόλις πατήσει αυτό το κουμπί, διπλασιάζονται όλα. Δηλαδή, πόσο πιο γρήγορα θα πάει, ρε φίλε. Θέλω στο μισό. Το έχω βάλει να ξεκινάει όσο πιο γρήγορα γίνεται. ABS, traction control, cruise control. Και άμα πατήσει αυτό, πάνω όλα στο μισό. Άμα ξαναπατήσει αυτό, τώρα είναι στο turbo. Ναι. Το turbo δεν πάει. Σιγά. Πώς δεν το ακούω, το βλέπω κιόλας. Μαλάκα, μόνο που σε βλέπω φοβάμαι, δεν ξέρω. Φάνηκε. Είσαι επικίνδυνος, μαλάκα, είσαι επικίνδυνος. Λοιπόν, για όσοι τον θυμάστε αυτόν εδώ πέρα, αν το θυμάστε, δεν έπαιξε σε πολλά επεισόδια, ήταν σε ένα-δυο μόνο, με το trial, που είχε περάσει πάρα πολύ καλά. Τίποτα λέει, δεν ήμουν εδώ με το trial. Και τελικά είδατε, το trial το πούλησε και τα λεφτά του trial γίνανε αυτό εδώ το πράγμα. Πρέπει να ντύνεσαι σαν εντουράς κανονικά. Σαν εντουράς αντιθώ μετά που θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε 120 στην παραλιακή. Θα αντιθώ σε... Άρα, είσαι χαζό, τι 120. Κάπου τον εξοπλισμό, 120. Πες και την ιστορία αυτή με τα Segway που την είχες δει η MotoGP και ξάπλωσες ανάσκελα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Εκεί έγινε μακελιό. Το 2007-2008 που την είχες δει η ραλίστας. Ναι, εντάξει, ήταν... δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Πρώτη φορά τα είχαμε νοικιάσει, δεν τα είχαμε νοικιάσει άλλες φορές που λες. Τέλος πάντων, ναι, πηγαίναμε κατά καιρούς και νοικιάζαμε αυτά τα Segway από ένα κατάστημα και στη Λιθάδα που τα νοικιάζαν. Μια φορά τα είχαμε νοικιάσει. Με σένα μπορεί να ήταν μια φορά. Yeah. Εγώ είχα πάει με τους άλλους τουλάχιστον 6-7 φορές. Να, yeah, φανταστείτε, το είχε ξαναοδηγήσει, παιδιά, το πράγμα. Και τέλος πάντων, είμαστε τώρα ένα απόγευμα. Έχουμε νοικιάσει εδώ με τον Σταύρο, τον Βασίλη και ο Ψήλ και ο Άλεξ ήταν. Ναι, και ο Άγγελος. Όχι, όχι. Τέσσερις ήμασταν μόνο. Και είμαστε στη Γλυφάδα τώρα, έξω από το τμήμα, θυμάμαι. Πηγαίνουμε και... ανάποδα, κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Κατεβαίνουμε ανάποδα κιόλας. Και είναι τώρα ο Σταύρος και τον βλέπω να παλεύει προς πίσω. Ναι, ναι, προς, ναι. Πίσω. Δεν ήξερε το παιδί, δεν το έκανε. Ναι, ναι. Και του λέω, Σταύρο, κοίτα πώς θα το κάνεις.
Κάνω μία έτσι μπροστά να φύγω τάπα να πούμε. Και όπως γέρνω μπροστά, γέρνω πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνει να διαβάσει την κίνησή μου και εκεί που φτάνω εκεί κάτω. Ταυτόχρονα το στόμα μου το τραβάω πίσω. Ξαπλώνει ανάσκελα έτσι. Όχι ρε κάτι, αρχίζει και κάνει αυτό προς πίσω με το Segway. Όσοι ξεκίνησαν αυτά τα μπαλατζαρίσματα προς πίσω, ξαφνικά το χάνω, αλλά το φέρνω στο έτσι. Και όπως είναι έτσι, παιδιά, φεύγω να πούμε, φεύγει μπροστά το Segway, εγώ πίσω, έτσι με φορά να πούμε, και πάει και προσγειώνεται πάνω στην πόρτα ενός αυτοκινήτου. Και να στρίβει άλλος τώρα το στενάκι εδώ πέρα και να με βλέπει φάτσα φορά. Εγώ πεσμένος κάτω και να τον κοιτάζω. Τέλος πάντων. Το σήκωσα και φύγαμε κατευθείαν. Ούτε αν πονάω, είδα. Το αμάξι ούτε κάτω κοίταξα. Απλά είδα να προσπαθεί το σέγγι στην πόρτα. Και έξω από τους μπάτσους το έπεσε πάνω σαν αμάξι και έφυγες μετά. Έκανες τόσο μεγάλη καφρίλα. Ναι, άγχωσες. Αντί να σταματήσεις τους μπάτσους να πεις τράκαρα εδώ απ' έξω με το Segway, σε χασός. Και χτύπησα. Τι έκανα, έκανα δήλωση στον άνθρωπο. Πρέπει να σταματήσεις, ναι. Καλά και ο Βασίλης. Μετά φάγατε κι άλλη σαβούρα, να σου θυμίσω. Αλλά... Κάτω στην παραλιακή που πάει να με προσπεράσει και βρίσκει. Ναι, βρίσκει η ρόδα με ρόδα και φεύγει ο Βασίλη. Με στις έτσι, αρμανικά ρε. Με στις θάμνες. Μέσα στις θάμνες δεξιά έχει προσγειωθεί. Λοιπόν, και είπαμε να θυμηθούμε λίγο τα παλιά τώρα. Μιας και έχουμε εδώ πέρα στο Δήμο μας κοινόχρηστα ηλεκτρικά, αυτά που θα πάρουμε εμείς πάνε 25 χιλιόμετρα, όχι παραπάνω. Ναι, το ξέρω, τόσα οπότε, είναι. Οπότε χαλαρά. Λίγο βουνό να πούμε. Εντάξει. Εδώ στη Βούλα, εκτός του ότι ο Βασίλης έχει με καραμπίνα εδώ, με κανονική καραμπίνα στο τόσο. Και στο σπίτι μου από εκεί έχουμε ρίξει την καραμπίνα. Και πού έριχνε ρε με την καραμπίνα? Στο πίσω, από πίσω ρίχναμε ρε. Στον κήπο κάτω. Καραμπίνα. Μέρα μεσημέρι ρε. Και μπήκαν όλοι έξω και λέγανε τι έγινε. Ο Βασίλης παιδιά εδώ πέρα αυτό το παιδί έχει πάει να διαλύσει. Έχει πάει να διαλύσει όλη αυτή εδώ την μπέμπε. Εκεί που βλέπετε κατατύχει. Κατά τύχη υπάρχει ότι υπάρχει εδώ, ε. Τίποτα, μίλασε στο τηλέφωνο, εντάξει. Δεν διανοείστε για την καταστροφέα μιλάμε εδώ, πραγματικά δεν διανοείστε. Τρέμαν όλες οι πολυκατοικίες, πότε θα βγει ο Βασίλης έξω από μεσημέρι να κάνει το μολότο, φουρούνε. Έκανε ο Βασίλης, ναι, ναι, έχει αρχίσει μαλακίσει, λέω, ρε. Και πριν έτσι έκανε. Είναι επικίνδυνο μέσα στην Ιταλία. Και στρίβει και πότομα. Πάτα τέρμα! Κόψε ρε μαλάκα! Φύγε, φύγε, φύγε! Κόψε ρε! Κόψε! Δεν είναι αυτό. Ρε, θα περίμενα. Κόψε ρε! Κόψε ρε μαλάκα! Δώσε, τέρμα! Είναι επικίνδυνο. Δώσε! Μεταξύ αυτός μαλάκα δεν είναι να παίρνει κάτι. Όχι ρε, αφού μόλις το δώσα ξεκίνησε να κάνει μαλακίες. Δώσε ρε! Δεν φοράει το κράνος, φίλε. Κάτσε μην γίνει καλιά στραβή. Πιάστο να! Όχι στο πεζοδρόμιο, ρε μαλάκα. Ρε Βασίλη, έχει δέντρα. Κάτσε λίγο, δεν μπορώ να το πιάσω. Φύγε λίγο. Ρε, μα μην του λες πράγματα και αυτό κρυζόνεται. Παίρνει θάρρος και τα κάνει. Μαλάκα, μια φορά έχει ανεβάσει έναν φίλο μας. Τον Κωνσταντίνο που έμενε εδώ και πάει την Παναγία με μια γουρούνα μέσα στο πάρκο. Και έτσι όπως τον κάνει έτσι με τη γουρούνα τον πετάει με τα ψώνια. Μόλις είχε έρθει καημένος από την πιθάνα. Καλά από την αρχή μέχρι το τέλος. Το πιάσες. Γιατί εγώ δεν τον έφτανα. Μάλακα το παιδί δεν πάει καλά ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Θα το περάσεις στο στόπα, βλέπει τώρα, κοίτα να δεις. Ω, θα γίνει. Ω, με τον άνθρωπο. Φαντάζομαι, ναι, μπαίνει πρόστιμο σε αυτά. Σου παίρνει το δίκτυο. Το Βασίλη του κόβουν πρόστιμο, μπορεί να κυκλοφορεί. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα εδώ. Ωπα, ρε. Παιδιά, μην τα κάνετε αυτά που βλέπετε, ε. Προσοχή, αφήτσε τον αυτόν εδώ πέρα. Αυτό είναι. Να μην οδηγήσετε. Αυτό είναι ναι, ένα παράδειγμα τι να μην κάνει. Κόψε λίγο, ρε Βασίλη. Βασίλη, ήρεμα, ήρεμα. Ωπα, ωπα, ωπα. Ρε. Θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει. Ξανά, έπαιξε ένα τραγούδι.
Ωπα, ήρεμα, ήρεμα. Ησυχά! Βασίλη, να σου πω κάτι ακόμα, δεν τα έχουμε βρει. Ρε, ποτέ δεν ξέρεις. Better safe than sorry. Πού το βλέπεις, πότε είναι. Εδώ αριστερά έχει ένα, εδώ αριστερά. Ωραία, να το κλέψουμε. Να το. Πήγαινε, Βασίλη, έτοιμος με το κράτος. Πήγαινε να το πάρεις. Θα το χειρώνω αυτό. Πες μου τι πρέπει να κάνω. Πάμε εκεί και θα το δούμε τώρα. Είσαι έτοιμος. Πάλι καθυστερήσαμε. Αφού είχα κάνει λάθος εδώ πέρα, είχα βάλει. Είχε παλιά μου κάρτα μέσα. Το βάλα λες εδώ, όχι. Ας το κινητό. Μην γίνει καμιά στραβή. Σήκω, Σταύρο! Όχι, πάμε από κάτω, από κάτω, όχι. Παραλία. Γιατί σταμάτησε, γιατί σταμάτησε. Δεν ξέρω. Αλήτες! Εγώ πάω αργά, μου φαίνεται, πολύ. Ωραία βόλτα, ρε, έτσι θα πηγαίνουμε. Είστε όλοι την κούλα. Και θέλει τουλάχιστον 30. Μαλά, χτίζουν εδώ, ρε. Τι χτίζουν εδώ, ρε. Φόπο, αυτό είναι το κόπεδο αυτού, ναι, εκείνο το. Αυτό είναι το, ναι. Όπω, φίλε, τι φτιάχνουν. Είναι και ελάχρια από σένα. Σπρώξε με λίγο. Σπρώξε με λιγάκι, Σταύρο. Έρχεται κανείς, έρχεται. Έρχεται. Εντάξει, ευχαριστώ. Ωραία, μαλάκα, δεν βλέπω τίποτα το κρατασμό. Έλα, έλα, θέλω με αυτό. Όχι ρε, περιμένετε, μη σκοτωθούμε ρε μαλάκες. Πρόσεχε! Πάμε, πάμε! Πάμε, πάμε, στα θεατράκι, ναι, ψήσου. Ναι, όντως, πάμε. Εδώ ένα παλιό μαγαζί. Παρατημένο, έχω δουλέψει εδώ μέσα. Είμαστε εδώ μέσα με τα Segway. Βασίλη, με τα Segway εδώ μέσα. Μαλάκα, έχει πολύ κρατασμό. Πάνε στην άκρη, πάνε να θέμα. Πού είπα ρε! Πηδάω! Όχι ρε, τι να πηδήξω, μαλάκα, σκοτωθούμε. Θα τα διαλύσουμε ρε μαλάκα. Πρόσεχε, αλλά γιατί πάτε πιο γρήγορα εσείς, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Εγώ γιατί πάω πιο αργά. Όπα, όπα, Βασίλη. Ω, τις πέτρες με έχω εδώ. Ωραίο το γαμίσατε ρε μαλάκες. Ναι, τα είδα. Φίλε, το πιστεύεις ότι δεν έχω μπει ποτέ εδώ μέσα? Ποτέ, πρώτη φορά μπαίνω. Ο Ψήλ κάνει άλματα ρε μαλάκα. Ο Ψήλ κάνει άλματα. Πονά σου κάμε, πονά σου κάμε. Σιγά σιγά. Πήγαινε και όπως σε βγάλει. Σε ακολουθούμε, Ψήλ, έλα. Έπρεπε να φύγουμε από εδώ δυστυχώς. Γιατί μου στείλανε μήνυμα ότι είμαστε εκτός εμβέλειας. Και θα έχουμε πέναλτι 25 ευρώ, αναπατίνη. Άκουρε! Έρε. Εύκολα. Σταύρο, έλα μπροστά μας, ρε, λίγο. Σιγά. Με το ρεύμα όλο, ρε. Ας τα πει. Προσοχή, ρε. Με κόβει, ρε. Ναι, όντως. Έλα, πάνω.
Προσεκτικά εδώ στο πάρκο, ε. Τραβάει, ρε. Τι κόβει εσένα τώρα. Στον δρόμο μου το έκοβε. Αριστερά πήγαινε. Πάμε, ναι, έλα. Πάμε κάτω λίγο. Πω πω με τα Segway εδώ τι γινότανε. Ναι, κόβει. Πάμε, πάμε, πάμε! Πάμε, πάμε, πάμε! Πότε φύγα! Τον τρομοκράτη τον άλλο. Πάμε, drop, drop! Βρήκαμε άλλους δύο, έλα! Έλα, τον εγώνατο, τον εγώνατο! Ωωω, πρόσχη, πρόσχη! Γιατί είναι ανοιχτά! Έχει security, θα μας κράξουν! Πάμε, 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 πάμε. Πάμε και ό,τι γίνει. Ψιλάρα. Περίμενε, ρε. Αυτό είναι το μαγάζι που δουλεύει η Ράνια, ρε. Α, έχει κλείσει. Αυτό είναι το μαγάζι που δουλεύει η Ράνια. Άντε, ρε. Ναι, το έχουμε δει. Φεύγουμε, εντάξει. Συγγνώμη, ε. Ρε, με να μουζήσε, ρε. Ρε, αυτό είναι αυτό είπα στα παιδιά τώρα. Κάνε πόλ. Με χρέωσε. 25. Σταμάτησε, όχι. Ακύρωση χρέωσης, τι εδώ. Θα γάνεις όλο. Το χάλασε, ρε. Περίμενε, περίμενε. Μαλάκα, τι πλάκα έχει. Λοιπόν, θα ακολουθήσετε. Θα ακολουθήσουμε. Έλα, ελάτε, άντε, άντε. Ω, το πορσικό! Μα μην κολλάς πάνω μου, ρε μαλάκα. Πένα. Όχι ρε, πάει αργά, πάει αργά. Κόβει, 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 κόβει. Κόβει ρε, μην πας. Θα σκοτωθούμε ρε μαλάκες. Έρχονται αμάξια ρε. Άντε! Θα σκοτωθούμε, θα σκοτωθούμε. Θα μας φέρουνε σβέρνα. Κοίτα εδώ το παλικάρι ρε. Καλά καφωτίζει. Ναι ρε. Λες και οδηγείστε φίλε μετά από αυτή τη μαλακιά. Λες και οδηγείς, τι να σου πω, καναπέ με ρόδες. Καμία σχέση. Ναι ρε φίλε, πατάς πάνω σου σιγουριά ρε φίλε, δηλαδή. Σταύρο, πόσο αλούμεν είναι το φως. Πόσο αλούμεν. Λοιπόν, αλάνια μου, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αυτό ήταν, γεια σας, γεια σας, γεια σας.